Πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στην πόλη Χέπενχάιμ, στο κρατήδιο της Έσης, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να τραυματιστούν. Ένας άνθρωπος που προσπάθησε να σωθεί πηδώντας από ένα παράθυρο στο δεύτερο όροφο τραυματίστηκε σοβαρά. 4 άνθρωποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Στο τριώροφο κτίριο φιλοξενούνται πάνω από 60 πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, τη Σομαλία και την Αιθιοπία. Οι μετανάστες που διέμεναν στο κτίριο μεταφέρθηκαν προσωρινά στον Ερυθρό Σταυρό στο Χέπενχάιμ, ώσπου να δούμε πού μπορούν να φιλοξενηθούν. Το κέντρο υποδοχής έχει υποστεί μεγάλες ζημιές λόγω της πυρκαγιάς και είναι ακατοίκητο. Θα δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος αστυνομίας Κριστιάνε Κόμπους. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την κύρια πόρτα εισόδου. Στη Γερμανία, τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί πάνω από 100 εμπριστικές επιθέσεις εναντίον κέντρων υποδοχής μεταναστών.